Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια σας πολλά. Οι απανταχού χριστιανοί τιμούν σήμερα μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Εκκλησίας, τη μεγαλύτερη θεομητορική γιορτή του Ορθόδοξου Ορτολογίου, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου, της μητέρας προστάτηδας όλων. Σήμερα 15 Αυγούστου η Ιερά Μονή Παναγίας Βίσκιανης που βρίσκεται στο Μετόχι κατακλείστηκε από σεραίους πιστούς. Πλήθος κόσμου από νωρίς έδωσε το παρόν, συνέρευσε στην Ιερά Μονή για να προσκυνήσει την χάρη της και να ζητήσει την ευχή και την ευλογία της. Παρθένο Μαρία, τη μητέρα των πάντων, το ιερότερο πρόσωπο της Ορθοδοξίας, τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Από νωρίς το πρωί, εκατοντάδες πιστοί προσκυνούν την εικόνα της, προσεύχονται στη μητέρα όλων και ζητούν τη Θεία Χάρη της Παναγίας. Σήμερα, 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Παναγίας Βίσχιανης, που βρίσκεται στο Μετόχι, 10 μόλις χιλιόμετρα από τις Σέρες, κατακλείστηκε από πιστούς. Πλήθος κόσμου από νωρίς το πρωί συνέρευσε στην Ιερά Μονή για να προσκυνήσει τη χάρη της και να ζητήσει την ευχή και την ευλογία της. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή και μεγαλύτερη χάρη της Παναγίας παντού. Και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Είναι μια μεγάλη μέρα σήμερα, γιορτάζει η Παναγία μας και ήρθαμε λίγο να εκκλησιαστούμε εδώ στο μοναστήρι. Πολύ ωραίο μοναστήρι, έχετε ξανά. Πολύ ωραία και πολύ κόσμο. Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρό. Ειρήνηση των αρνώντη και παντή το λαό. Αλληλούια. Όποιος εισέρχεται στον ιερό χώρο του μοναστηριού πρέπει να γνωρίζει πως δεν επισκέπτεται απλώς ένα εκκλησιαστικό μνημείο με αξιοθαύμαστη αξία. Εισέρχεται σε έναν χώρο αφιερωμένο στο Θεό και στον οποίο κατοικούν μοναχές αφιερωμένες στον Κύριο. Σοφία, ορθία ακούσουμε το Αγίο Ευαγγελίο, ειρήνη πάση. Οι Έλληνες τιμούν και πιστεύουν στην Παναγία, γι' αυτό και το 15 Αύγουστο όλες οι εκκλησίες και τα μοναστήρια είναι κατάμεστα. Χρόνια πολλά. Ήρθαμε εδώ να γιορτάσουμε της Παναγίας, μεγάλη εμπειρία, είναι όλα πολύ ωραία. Έχετε ξανάρθει στο μοναστήρι εδώ στη Βίσχιανη. Ακόμα μία φορά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία, ναι. Σύσσωμος ο Ελληνισμός και γενικότερα η Ορθοδοξία τιμά σήμερα τη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου με συγκίνηση, βαθιά πίστη και σε κλίμα πλήρους κατάνοιξης χιλιάδες χριστιανοί προσκύνησαν και σήμερα την χάρη της Παναγίας. Πράγματι, μία από τις μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης, ευλαβικά όλοι οι Έλληνες, όλος ο κόσμος σήμερα γιορτάζουμε εδώ την Παναγία και τιμούμε την Παναγία. Την Παναγία που μας προστατεύει, την Παναγία που πάντοτε το βλέμμα μας είναι σε αυτήν στις δύσκολες στιγμές. Η Παναγία που είναι συνεφασμένη με τον ελληνισμό, είναι συνεφασμένη με την αγάπη, είναι συνεφασμένη με την αγνότητα. Αυτή είναι η γιορτή σήμερα, όλο το έθνος είναι και γιορτάζει, τον 15 Αύγουστο, που είναι συνεφασμένο με τον ελληνισμό. Και νομίζω ότι εδώ, σε ένα υπέροχο μοναστήρι, στην Μονή της Βίσχιανης, είναι ο καλύτερος τρόπος με κατανυκτικότητα και με προσήλωση στον χριστιανισμό να γιορτάσουμε την μέρα, την κομβική αυτή ημέρα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες και από εκεί σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
Σήμερα γιορτάζει η Παναγία, η Παναγία των Ελλήνων. Χρόνια πολλά και σε αυτούς που έχουν την προσωπική γιορτή τους και σε αυτές βεβαίως. Και είμαστε και σε ένα μοναστήρι το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο για τον Μοσερό και για τον Δήμο. Νομίζω ότι εδώ έρχεσαι και αναπαύεσαι, είναι κατανοητικό. Χωρίς υπερβολές και νομίζω και οι Σεραίοι το τιμούν. Οι εικόνες σας είναι τέτοιες που δείχνουν ακριβώς. Είναι κοντά και νομίζω ότι πρέπει να το τιμούμε. Χωρίς βέβαια να ξεχνούμε και τα άλλα, τα ιστορικά, τα οποία έχουν διαχρονικά μια τεράστια προσφορά. Χρόνια πολλά σε όλους τους πολίτες των Σερών, της Ελλάδος, σε όλο τον κόσμο. Σήμερα γιορτάζει η Μάνα Παναγία. Η Μάνα Παναγία που μας σκεπάζει με την αγάπη όλος και μας πονάει όλος. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Πλήθος κόσμου συμμετείχε χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις Σέρες, στις θρησκευτικές εκδηλώσεις για την κοίμηση της Θεοτόκου. Κατά τη διάρκεια της ιερής ακολουθίας εψάλισαν τα εγκόμια της Υπεραγίας Θεοτόκου, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η λιτάνευση του επιταφείου στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Με την δέουσα λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνοιξη τελέστηκε το απόγευμα της Δευτέρας ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στον πανηγυρίζοντα και περίλαμπρο εναωριακό ιερό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σερών. Εκατοντάδες ήταν οι πιστοί που συνέρευσαν και φέτος για να ανάψουν ένα κερί, να ασπαστούν την εικόνα της Παναγίας καθώς και τον καταστόλι στο επιτάφιο, υποκλινόμενοι με πίστη, ευλάβεια και σεβασμό στη Θεία Χάρη της. Η λιτάνευση του επιταφείου έγινε στον εξωτερικό χώρο της εκκλησίας με τους ιερείς και τους πιστούς να στολίζουν λίγα λεπτά νωρίτερα τον επιτάφιο της Παναγίας ζητώντας της να ευλογήσει όλο τον κόσμο. Εκατοντάδες Σεραίοι έσπευσαν να προσκυνήσουν και να ασπαστούν την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και να λάβουν την χάρη και την ευλογία της μητέρας όλων. Οι Σεραίοι έσπευσαν να ανάψουν ένα κερί στην χάρη της και να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους προς την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία όχι μόνο ως μητέρα του Θεού έγινε αιτία της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους από την αμαρτία, αλλά και διαμέσου των αιώνων σώζει δια των πρεσβειών της από πάσης ανάγκης και θλίψεως τους ανθρώπους και αποτελεί για όλους τους πιστούς την τελευταία τους ελπίδα. Για ένα τη χρονιά αναβίωσε στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ιδροκάστρου ανήμερα της κοιμήσεως της Θεοτόκου το Μακάριο της Παναγίας. Το έθιμο κρατάει από τους Έλληνες του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Το Μακάριο της Παναγίας αναβίωσε για μία ακόμη χρονιά στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ιδροκάστρου ανήμερα της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε το έθιμο το οποίο κρατάει από τους Έλληνες του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Από νωρίς το πρωί παρασκευάστηκε το γεύμα στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού από τους ενωρίτες, μικρούς και μεγάλους.
ενώ δόθηκε ευλογία για όλους τους πιστούς από τον πατέρα Παύλο Παπαδόπουλο. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα για την ορθοδοξία μας, γιορτάζει η μητέρα μας, η Παναγία μας και ήθιστε εμείς κάθε χρόνο εδώ στο λαό μας να κάνουμε αυτό το έθιμο για ευλογία για τους πιστούς όλους και τα συγχαρητήρια αξίζουν σε αυτά τα παιδιά που με πολύ αγάπη από τις 5 ώρα 5.30 το πρωί έρχονται να ετοιμάσουν, να κάνουν την προεργασία, να ετοιμάσουν το φαγητό στη τέτοια ώρα να το προσφέρουμε ευλογία στον κόσμο. Και τα παιδιά μας, τα μικρά και τα μεγάλα, όλοι μαζί. Και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα δικαιώνει την αγάπη τους. Είναι ο ένατος χρόνος που το κάνουμε το έθιμο αυτό. Μετά το πέρασμα της λειτουργίας βγαίνουν εδώ πέρα, ετοιμάζονται ο πάγκος και παίρνετε το φαΐ, έχει το φαγητό και προσφέρετε στον κόσμο. Τις ευχές σας για την ημέρα. Εύχομαι η Παναγία να σκεπάζει όλο το έθνος μας και όλο το γένος του χριστιανού. Να είμαστε να είναι ευλογημένοι σε όλους ο κόσμος. Χάρη μας και εμάς. Παραμονή 15 Αύγουστου χθες, κυρίες και κύριοι, και στο Δαφνούδι οι κάτοικοι γιόρτασαν με ένα μεγάλο γλέντι που στήθηκε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Το χωριό πλημμύρισε με κόσμο, καθώς το παρόν στο μεγάλο αντάμωμα έδωσαν τόσο κάτοικοι του εξωτερικού όσο και ετεροδημότες που ήρθαν για λίγες ημέρες πίσω στα πάτρια εδάφη. Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ένα ακόμη αντάμωμα δαφνιωτών. Οι κάτοικοι του Δαφνουδίου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά δίνουν κάθε χρόνο τις ημέρες του 15 Αυγούστου το δικό τους άτυπο ραντεβού, καθώς γνωρίζουν πολύ καλά πως μαζί με την Παναγία γιορτάζει και το χωριό τους. Γιορτάζουν και οι ίδιοι που ανταμώνουν και περνούν υπέροχα με πολύ χορό και τραγούδι. Το χωριό πλημμύρισε με κόσμο, καθώς το παρόν στο μεγάλο αντάμωμα δίνουν κάθε χρόνο τόσο κάτοικοι του εξωτερικού όσο και ετεροδημότες που ήρθαν για λίγες ημέρες στα πάτρια εδάφη. Ερχόμαστε κάθε χρόνο στο πανηγύρι, είναι πάρα πολύ ωραία, βλέπουμε τους συγγενείς μας όλους, ανταμονόμαστε. Αυτός είναι και ο σκοπός. Έτσι ακριβώς, εδώ οι ξαδέρφες έχουν να σας πούν περισσότερα για το Δαφνούδι, γιατί μεγάλωσαν εδώ. Από πού μένετε? Θεσσαλονίκη μένουμε, αλλά ερχόμαστε συχνά στο χωριό. Είναι πάντως μια ανάσα δροσιάς. Έτσι, ναι, πολύ ωραία περνάμε. Φαντάζομαι χαίρετε και ο κόσμος που γεμίζει το χωριό που έρχεστε η Θεσσαλονίκη, σε Αθηναίο. Βέβαια, όλο το χωριό γεμίζει, όλα τα σπίτια ανοιχτά είναι. Χαιρόμαστε πολύ. Χορέψατε καθόλου? Βέβαια, χορέψαμε τα σιρτά μας. Βέβαια, από Θεσσαλονίκη και εμείς ερχόμαστε μόνο και μόνο για το πανηγύρι εδώ πέρα για να διασκεδάσουμε. Άρα είναι ραντεβού, έτσι. Βέβαια, είναι ραντεβού. Κάθε χρόνο έχουμε αντάμωμα εδώ πέρα. Αφήνουμε λίγο τη θάλασσα, ερχόμαστε στο χωριό να δούμε συγγενείς, φίλους. Διακόπτεται η θάλασσα και μετά συνεχίζει πάλι μετά το πανηγύρι. Φίλοι και γνωστοί γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι έχουν ανάγκη να βγούνε, να φάνε, να πιούνε και να διασκεδάσουν. Το πιο σημαντικό όμως για τους ίδιους είναι πως βλέπουν φίλους και συγγενείς που τους έλειψαν. Αυτή η βραδιά είναι σαν να είσαι στο παράδεισο. Σαν να είσαι στο παράδεισο. Άρα καταλαβαίνω ότι θα σας μείνει αξέχαστη βραδιά. Κοίταξε να δεις. Φέτος είναι το κάτι άλλο. Το χρόνο θα είναι πιο πολύ. Το έμαθε δηλαδή ο κόσμος, έρχεται, θέλει να έρχεται στο χωριό 15 Αύγουστο. Έρχονται οι χωριανοί από όλα τα μέρη. Από το εξωτερικό, από την Ελλάδα, μαζεύονται όλοι. Συγγενείς, φίλους είδατε? Συγγενείς, φίλοι, γαμπροί, νύφης.
εγγόνια, εγγόνια, όλα. Όλα μαζεύονται εδώ. Πάρα πολύ όμορφα, συγκινημένη πολύ, χάρηκα πάρα πολύ. Να είμαστε γύρω και τον χρόνο, να γιορτάζουμε. Η παραδοσιακή μουσική και οι χοροί κράτησαν μέχρι το πρωί με τους κατοίκους του χωριού πραγματικά να το γλεντούν με την καρδιά τους. Άρα φαντάζομαι ότι τώρα ζωντάνεψαν λίγο τα πράγματα. Ναι. Τι σας αρέσει? Καλή είναι, ναι. Όχι, μου λείπουν οι Slayer, οι Metallica, το Halloween, ο Dio. Φαντάζομαι όμως το ξέρατε. Iron λείπουν. Maiden. Αυτά λείπουν σε ένα πανηγύρι τέτοιο. Ναι. Λίγο είναι παραδοσιακό να υπάρχει. Το πανηγύρι γι' αυτό. Ορίστε. Είναι παραδοσιακό. Και αυτή η κλασική μουσική παραδοσιακά είναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είστε από εδώ ή... Όχι. Ήρθατε μόνο για την βραδιά σήμερα? Ναι. Για ένα βράδυ, πολύ, πολύ. Πολύ. Υπέροχα. Είστε από εδώ? Όχι. Ήρθατε... Έχετε κάποια σχέση ή ήρθατε μόνο για την γιορτή? Είμαι από Ξάνθη. Πώς βρεθήκατε εδώ? Εδώ μένω. Α, μένετε εδώ? Ναι. Άρα είστε... Σέρες. Ναι. Και ήρθαμε εδώ στο Δαχνούδι μόνο για το χορό. Έτσι. Περνάτε καλά? Πολύ ωραία. Οι κάτοικοι του Δημοτικού Διαμερίσματος των Μετάλλων του Δήμου Εμμανουήλ Παπά οργάνωσαν και φέτος το καθιερωμένο πανηγύρι εν ώψη του εορτασμού του 15 Αυγούστου. Χθες ο κόσμος διασκέδασε, χόρεψε και τραγούδησε σε μια βραδιά που τους έδωσε την ευκαιρία να ανταμωθούν και πάλι και να συσφίξουν τις σχέσεις τους. Δύο μέρες κρατά το αντάμωμα στα Μέταλλα, όπου οι κάτοικοι του χωριού αλλά και οι ετεροδημότες δίνουν το παρόν και διασκεδάζουν χορεύοντας και γιορτάζοντας τις ημέρες του 15 Αυγούστου. Φαγητό, ποτό και καλή μουσική είναι τα απόλυτα συστατικά της επιτυχίας, όπου για ακόμη μια φορά ο πρόεδρος δηλώνει άκρος ικανοποιημένος τόσο από την προσέλευση του κόσμου όσο και από την διοργάνωση, για την οποία μόχθησαν όλα τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου και της κοινότητας αλλά και ο Δήμος. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Μανουήλ Παπά, το Δήμαρχο τον Δημήτρη τον Νότα, τον Αντιδήμαρχο τον Γιώργο τον Στόικο, γιατί ό,τι ζητήσαμε μας το έχουν δώσει. Να ευχαριστήσω και εσάς που ήρθατε και να καλύψετε το τέτοιο. Να ευχαριστήσω επίσης όλους αυτούς που ήρθανε, τους χορηγούς μας, όλο τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα έχουμε και συνέχεια για τον χρόνο. Κάτοικοι ήρθανε, ήρθε αρκετός κόσμος. Ναι, ναι, όσοι είναι εδώ είναι εδώ. Όσοι κάτοικοι ήρθανε από έξω είναι εδώ. Δεν έχουμε πολλούς, αλλά όσοι είναι εδώ είναι. Τώρα για καλοκαίρι από Γερμανία, από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη, από Σέρες, από Γερμανία και από Γερμανία έχουμε. Γέμισε δηλαδή το χωριό με κόσμο. Δεν άκουσα. Γέμισε, λέω, το χωριό με κόσμο. Ναι, ναι, έχουμε και πολλούς ξένους από τα γύρω χωριά και από τις Σέρες. Χρόνια πολλά σε όλους, σε όλους τους γιορτάζοντες. Να είστε καλά. Ετοίμασε το τέρτο πόμε, ετοίμασε το χαλί. Και απασχήμ το είχασε να πέρ, τα χούλα στο κεφάλι. Το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο του χωριού βρέθηκε αρκετός κόσμος, ο οποίος ευχήθηκε χρόνια πολλά. Κάλεσαν παράλληλα όλους τους αιρέους να συμμετέχουν σήμερα Τρίτη στο επίσης μεγάλο ποντιακό γλέντι που θα πραγματοποιηθεί στα Μέταλλα. Σε έναν εμόραφο κορτσόμο τα παράπονα ψαλιώ. Υπέροχη βραδιά, με πολύ κόπο έγινε, αλλά άξιζε. Πολύ ωραία, όλα πολύ ωραία. Περνάτε καλά δηλαδή? Βέβαια περνάμε καλά, τι άλλο περιμέναμε σε αυτό το μικρό χωριό.
τέτοιες μέρες περιμένουμε για να είμαστε καλά, να βλεπόμαστε όλοι μαζί. Ήρθε πολλής κόσμος από έξω. Αρκετός, ναι. Ναι. Είμαστε 40 άτομα και γεμίσαμε. Τι άλλο να σας πω. Εδώ μένω μόνιμα. Πόσο φαίνεται τώρα που γέμισε το χωριό με κόσμο. Πολύ ωραία. Και το χειμώνα έχουμε ησυχία, μια χαρά περνάμε στο χωριό. Και το καλοκαίρι ζωντάνια. Και το καλοκαίρι μια χαρά. Για το γλέντι. Μένετε κάπου εδώ στις Σέρες. Εδώ στο χωριό μένουμε. Ναι. Πώς είναι που τώρα το χωριό ξαναζωντάνεψε, έτσι πήρε πάρα πολύ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ρίξατε κανένα χορό στο Ποντιακό. Όχι ακόμα, σε λίγο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πάντως ήρθε πολλής κόσμος, έτσι. Ναι. Πολλής κόσμος, γέμισε. Και αύριο θα είναι ωραία, γιατί και αύριο έχετε γλέντι. Και αύριο, ναι. Οπότε να κάνουμε μια πρόσκληση στους Σεραίους να έρθουν. Εννοείται. Σε όλο τον κόσμο. Καλά να περάσετε και εσείς, καλή Παναγιά. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Περιμέναμε ότι θα έχει τόσο κόσμο. Βεβαίως, περιμέναμε γιατί κάθε χρόνο, 15 Αυγούστου, κάθε χρόνο έχει πολύ κόσμο. Το χωριό είναι μικρό και όλοι περιμένουν το καλοκαίρι να γεμίσει με κόσμο και φωνές. Αυτές οι βραδιές είναι οι καλύτερες, ώστε να το ρίξουν όλοι λιγάκι έξω. Πολύ καλά. Είστε εδώ από το χωριό? Όχι. Από πού είστε? Από δίπλα. Άρα ήρθατε για το Ποντιακό το γλύκο. Βεβαίως, ναι. Είναι ωραία, περνάτε καλά. Υπέροχα. Ρωσιά έχει όμως σήμερα, ωραία είναι. Πολύ ωραία, κόσμο έχει. Θα έρθείτε και αύριο. Όχι, δεν είναι. Άντε θα πάτε σε άλλο γλύκο. Σε άλλο γλύκο θα πάτε. Όχι, είμαι φίλος ενός παιδιού που είναι από το χωριό. Ήρθατε για το γλύκο. Ναι, πρώτη φορά ήρθα. Όλα καλά. Πώς σας φαίνεται έτσι Ποντιακή βραδιά εδώ στα Μέταλλα? Ωραία και μου αρέσουν και τα Ποντιακά. Στα χωριά του Δήμου Εμμανουήλ Παπά τελούνται πολλά πανηγύρια το τελευταίο χρονικό διάστημα και η συμμετοχή σε όλα είναι πολύ μεγάλη. Χρόνια πολλά σε όλους. Η Παναγιά μας βοηθάει όλους, σε όσες και όσους γιορτάζουν αύριο. Νομίζω ότι σε όλα τα χωριά φέτος γίνεται το αδιαχώρητο. Υπάρχουν διήμερα, τριήμερα, τετραήμερα, εκδηλώσεις. Και σε όποιο χωριό και να πάμε, παντού είναι ο κόσμος πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεφαντώσουν, να το ευχαριστηθούν. Του είχαν ανάγκη και τα χωριά του έχουν ανάγκη, γιατί κινήθηκαν όλοι οι επαγγελματίες των χωριών. Νομίζω ότι είναι κάτι καλό που ίσως να έχει συνέχεια και να βοηθήσει τα χωριά να αναπτυχθούν. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί έρχονται και τεροδημότες πάρα πολύ και κάτοικοι του εξωτερικού, οπότε βρίσκονται όλοι μεταξύ τους και έχουν και ένα λόγο να γιορτάσουν, να διασκεδάσουν. Νομίζω αυτά τα ανταμώματα, αυτό το σκοπό έχουν. Βλέπουμε τώρα σήμερα στα Μέταλλα ένα μικρό χωριό να έχει τόσο πολύ κόσμο. Έχουν έρθει από όπου υπάρχουν άνθρωποι των μετάλλων, μόνο για το αντάμωμα. Νομίζω ότι είμαστε σε σωστό δρόμο. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο γίνεται τους συλλόγους, να τους επανασταθούμε, έτσι ώστε να μπορούν με τον καλύτερο τρόπο να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Θεσμός έχει γίνει το Ποντιακό Γλέντι στην Κάτω Αμπέλα που διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Εξοραστικό Σύλλογο του χωριού στις 14 και 15 Αυγούστου. Πόντι και μη έδωσαν το παρόν και φέτος διασκεδάζοντας υπό τους ήχους της Ποντιακής Λύρας. Όλοι όσοι βρέθηκαν στην Κάτω Αμπέλα το βράδυ της παραμονής του 15 Αυγούστου γλέντισαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Πετυχημένο ήταν το Ποντιακό Γλέντι που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Εξοραστικός Σύλλογος της Κάτω Αμπέλας παραμονή 15 Αυγούστου. Περισσότερα από 500 άτομα έδωσαν το παρόν και διασκέδασαν υπό τους ήχους της Ποντιακής Λύρας. Ο αύλιος χώρος του πρώην δημοτικού σχολείου γέμισε από κόσμο κάθε ηλικίας που ήρθε να χορέψει και να περάσει καλά. Ασύντο για να αρχούμε τραγούδο και σύριζο, ασύντο για να αρχούμε τραγούδο και σύριζο, για να δεις με την κουτσίνα.
κουτσίνια το σπίτι σχολίζω. Καθάρις με την κουτσίνια το σπίτι σχολίζω. Καράβαση το δεκίνο ήρθε κυλίεται. Το γυαλί με δίνει με το καρδό που μλύεται. Σε φτάλι με δίνει με το καρδό που μλύεται. Όσοι βρέθηκαν στην Κάτω Αμπέλα το βράδυ της Δευτέρας γλέντισαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς χορευτικά παρουσίασαν τα μέλη του συλλόγου. Η εκδήλωση έχει γίνει θεσμός για το χωριό με τα μέλη του συλλόγου να τη διοργανώνουν κάθε χρόνο με κέφι και μεράκι. Ένα μεγάλο γλέντι που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε στην Πεντάπολη στο πλαίσιο εορτασμού του 15 Αυγούστου. Πραγματοποιήθηκε το αντάμωμα των πενταπολιτών στον προάβλιο χώρο του Λυκείου. Ο κόσμος από νωρίς γέμισε τον χώρο απολαμβάνοντας μουσική, χορό και καλή παρέα. Για πρόβατα να ρωμέξει, για μοντέρνα τη
με γλέντι που κράτησε μέχρι το πρωί. Γιόρτασαν το 15 Αύγουστο και το αντάμωμά τους οι κάτοικοι του τοπικού διαμερίσματος Πεντάπολης. Ο αύλιος χώρος του γυμνασίου και του λυκείου πλημμύρισε από μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι χόρεψαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους. Το αντάμωμα, όπως κάθε χρόνο, διοργάνωσε ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού. Πολύ επιτυχημένη βραδιά, 20ο αντάμωμα φέτος. Έχουμε πάνω από 800 άτομα, έχουν φύγει όλα, τελείωσαν όλα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Συνεχίζει τη διασκέδαση. 20ο αντάμωμα, όπως είπα, είναι από τα λίγα χωριά που κάναμε τόσα πολλά ανταμώματα. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο στο νομό Σερών και πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ακόμα και ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμα εδώ είναι. Έχει μεγάλη διασκέδαση, παλμό, πολλοί κόσμοι. Πάρα πολλοί κόσμοι και απ' έξω έχουν έρθει από Σέρις, από Θεσσαλονίκη. Το πιο πετυχημένο αντάμωμα ταιριάζει με το 20ο αντάμωμα όπως έγινε τώρα. Σήμερα ολοκληρώνεται η βραδιά. Ήταν τρεις μέρες το αντάμωμα. Την πρώτη μέρα είχαμε για τα παιδιά, παιδικό. Τη δεύτερη μέρα βραδιά νεολαίας. Και σήμερα λαϊκή βραδιά με το υπέροχο αυτό συγκρότημα. Με την Γκάλια Βενέτη που είναι η ωραία τραγουδίστρια. Και τελειώνουμε όλα καλά. Γλέντισε ο κόσμος, χορεύει. Όλα ωραία. Είναι μία τα ξημερώματα και χορεύει. Θα πάμε μέχρι αργά σήμερα. Μέχρι αργά το πρωί. Καλό 15 Αύγουστο, χρόνια πολλά σε όσους και όσοι γιορτάζουν. Είκοσι χρόνια τώρα οι κάτοικοι της Πεντάπολης ανταμώνουν και το αντάμωμα αυτό είναι που δίνει την ευκαιρία σε συγγενείς και φίλους να ανταμώσουν, να διατηρήσουν την συνοχή τους, να συνυπάρξουν και ασφαλώς να μην αποκοπούν από την πατρογονική εστία. Πολύ ωραία, το πιο ευχάριστο πανηγύρι, πολύ ωραία. Από εδώ, από την Πεντάπολη. Όχι, απ' έξω είμαι, απ' αλλού είμαι. Αλλά σας αρέσει, περνάτε καλά. Ναι, ευχαριστώ. Να είστε καλά επίσης. Μια χαρά περνάμε, πρώτα απ' όλα σε όλους. Περιμένουμε ότι θα έχει τόσο κόσμο. Όχι, πέρσι δεν είχε το τάκο. Πετυχημένο ήταν φέτος. Φέτος πολύ ωραία. Σημαντικό για το χωριό πως έφτασαν πάρα πολλά νέα παιδιά ακολουθώντας τους γονείς τους. Παιδιά τα οποία μαθαίνουν τις ρίζες τους και τον τόπο καταγωγής τους. Περίφημα τα περνάμε, είμαστε μια χαρά. Ευχαριστούμε το Σύλλογο που μας έδωσε πάλι για ακόμα μια χρονιά την ευκαιρία να ανταμωθούμε εδώ οι Απαντακούπα Πενταπολίτες. Εμείς που μένουμε Θεσσαλονίκη σχετικά κοντά, αλλά και αυτούς που μένουν στο εξωτερικό να τους δούμε, να μας δουν και να χαρούμε έτσι μια όμορφα με τραγούδια, με γλέντια και να δούμε τους δικούς μας ανθρώπους και πάλι. Έστω, βεβαίως και έστω και μια φορά το χρόνο να τους δούμε και να μας δουν και να περάσουμε όμορφα, μια όμορφη βραδιά. Έρχεσαι τακτικά στην Πεντάπολη. Εγώ ειδικά σχεδόν κάθε εβδομάδα είμαι εδώ κάθε Σαββατοκύριακο. Αλλά κάποιοι άλλοι φίλες δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή, οπότε είναι καλό να μας βλέπουν και να τους βλέπουμε κι εμείς. Και να στηρίζουμε την τοπική κοινωνία εδώ, έτσι τα μαγαζιά μας. Η Πεντάπολη είναι ένα από τα ταρνακοχώρια με πολύ μεγάλη ιστορία και πολύ μεγάλο πληθυσμό κατά το παρελθόν. Οι ξενιτεμένοι δίνουν το δικό τους ραντεβού με τον τόπο και τις οικογένειες, όπως και τους φίλους και συγγενείς τους, στο μεγάλο αντάμωμα του Αυγούστου. Ζούμε ανεπανάληπτες στιγμές στο Δήμο μας. Γίνεται ένας
Χαμός σε όλα τα χωριά μας. Έχουν έρθει όλοι οι ετεροδημότες και είναι φιλοξενούμενοι στα χωριά μας. Σε κάθε χωριό γίνεται μία εκδήλωση. Η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου είναι και στηρίζει εδώ όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου μας. Σε όλα τα χωριά, όπως θα δείτε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση. Ο κόσμος φαίνεται ότι διασκεδάζει πάρα πολύ και ήταν κάτι αναμενόμενο για μας, γιατί πέρσι ήταν το πρώτο μήνυμα μετά την πανδημία και φέτος ακόμη καλύτερα τα πράγματα με πάρα πολύ κόσμο. Ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλές γιορτές, καλό 15 σε όλο τον κόσμο, με υγεία και δύναμη. Ένα όμορφο βράδυ γεμάτο μουσική και χορό απόλαυσαν όλοι όσοι έδωσαν το παρόν στο πανηγύρι που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός και Επιμορφωτικός Σύλλογος Πεπονιάς, παραμονή 15 Αυγούστου. Φίλοι και γνωστοί γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι είχαν την ανάγκη να βγουν και να διασκεδάσουν. Από απόλυτη επιτυχία στέφτηκε το εγχείρημα των εκπροσώπων του Πολιτιστικού Συλλόγου Πεπονιάς αλλά και της τοπικής κοινότητας να διοργανώσουν ένα μεγάλο λαϊκό γλέντι παραμονή του 15 Αυγούστου. Πάνω από 700 άτομα έδωσαν το παρόν στη μεγάλη εκδήλωση του Συλλόγου και χόρεψαν και τραγούδησαν με την καρδιά τους. Το ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως σε αυτό το λαϊκό γλέντι το παρόν έδωσαν και πολλά νέα παιδιά. Στόχος των μελών του Συλλόγου ήταν και είναι ο κόσμος να είναι ενωμένος, να περνά όμορφα και να διασκεδάζει. Τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου διοργανώνουν με πολύ μεγάλη προσοχή τη βραδιά αυτή, ώστε να μην πάει τίποτε στραβά. Το βασικό μέλημα ήταν και είναι ο κόσμος να περνά καλά και να το ρίχνει έξω. Αφού το εγχείρημα πέτυχε, θα ακολουθήσουν πολλές ακόμη δράσεις. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, η προσέλευση είναι πάρα πολύ, δεν ήταν αναμενόμενη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς μας για να βγάλουμε αυτή την, όλη την όμορφη οργάνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμο και την ΚΕΔΙΣ για τους που είναι συνδιοργανωτές. Ευχόμαστε να περάσουμε καλά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλή Παναγιά να έχουμε, με υγεία και όλα τα καλά. Τώρα δεν είναι όμως μόνο κάτοικοι του χωριού, είναι και φίλοι, είναι και από τα γύρω χωριά. Είναι κάτοικοι του χωριού, είναι φίλοι, είναι κοντοχωριανοί, είναι σεραίοι. Είναι από τα περίχωρα. Ήρθαν να διασκεδάσουν σήμερα. Ήρθανε βεβαίως να διασκεδάσουν αυτή την πανέμορφη μουσική και ορχήστρα που έχουμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε για τον κόσμο. Οπότε πρόεδρε, φαντάζομαι ότι αφού πήγε τόσο καλά αυτό, θα κάνετε και άλλες δράσεις. Το βάλετε στο πρόγραμμα. Είναι δεύτερη προσπάθεια, είναι δεύτερη οργάνωση σαν νεοσύστρατος σύλλογος που είμαστε. Μία ήταν την Πρωτομαγιά. Έχουμε μέλλον. Έχουμε βάλει τον πήχη πολύ ψηλά. Αλλά πάλι θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο, γιατί χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μας στηρίζει πάντα. Ο Δήμος Σερών και πιο συγκεκριμένα η ΚΕΔΙ συνέδρευε με 300 ευρώ για τα ηχητικά της εκδήλωσης, ενώ το χέρι στην τσέπη έβαλαν και πολλοί ακόμη χορηγοί, ώστε η βραδιά να είναι επιτυχημένη, όπως ακριβώς αξίζει στους κατοίκους του χωριού, αλλά και σε πολλούς ακόμη φίλους που έδωσαν το παρόν. Διοργανώνουμε λοιπόν απόψε παραμονή της Παναγίας. Πανηγύρι, εκδηλώσεις, προκειμένου ο κόσμος να έρθει, να χαρεί, να ευχαριστηθεί, να περάσει καλά. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο και είναι πάρα πολύ έτσι, θετικό αυτό το μήνυμα που μας στέλνουν, που μας ξαναστέλνουν βασικά, γιατί η πρώτη προσπάθεια σαν πολιτιστικό σύλλογος έγινε πριν 2-3 μήνες περίπου την Πρωτομαγιά, οπότε θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει θεσμός και αυτό και θα συνεχιστεί έτσι. Είναι έτσι ένα ραντεβού που θα δίνουν οι κάτοικοι το 15 Αύγουστο για να περνάνε καλά, να συναντούνται. Έτσι, καλώς εχόντων των πραγμάτων και με τη θέληση του κόσμου γίνονται όλα. Περιμένατε να έχει έτσι τόσο απήχηση από την προσπάθεια? Περιμέναμε ότι θα είχε απήχηση, αλλά όχι τόσο μεγάλη, αλήθεια είναι. Εξαπλάγει, θετικά. Την επόμενη φορά θα είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι. Ο κόσμος ήθελε πάρα πολύ να γίνει μια κίνηση από πλευρά σας. Το άξιζε. Ναι, γιατί βοηθάει και το μέρος εδώ. Η Πεπονιά είναι σχετικά κοντά στην πόλη. Έτσι. Είναι όμορφο το μέρος εδώ, το δασίλειο. Έχει δροσιά. Ενδείκνυται για τέτοιες εκδηλώσεις πάρα πολλές.
Στην πρόγνωση για τον αυριανό καιρό, κυρίες και κύριοι, ηλιοφάνεια προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις Σέρρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.